Ενώ η τεχνολογία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και πλέον γίνεται βασικός πυλώνας σε τομείς όπως η εργασία, η εξυπηρέτηση του πολίτη και η ψυχαγωγία, η τρίτη ηλικία δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσβασή της στην τεχνολογία βρέθηκε στο επίκεντρο του Patras Code Camp του 2021, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Μία αγκαλιά για την τρίτη ηλικία». Διαθέτει έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ στη χώρα για τους ανωτέρω τομείς. Ωστόσο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Το Active Citizens Fund, δηλαδή, είναι το όνομα του προγράμματος, θα το δείτε και στα λογότυπα του έργου κλπ. Έχει ύψος 12 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας, στην ανάδειξη του ρόλου της, στην προβολή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα τα τελευταία 2 χρόνια η πανδημία έφερε ίσως πιότερο από ποτέ στο προσκήνιο την σημασία της τεχνολογίας. Το οποίο στοχεύει στην προάσπιση του δικαιώματος των ατόμων τρίτης ηλικίας, δηλαδή των ατόμων άνω των 65 ετών, στην ισότιμη πρόσβασή τους, λοιπόν, στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό, με πολύ απλά λόγια, τι σημαίνει ουσιαστικά. Τι έχουμε παρατηρήσει, ότι ενώ το κράτος ψηφιοποιείται, οι τράπεζες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το e-banking, οι περισσότεροι πολίτες νεαρότερης ηλικίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις εφαρμογές και όλο τον ψηφιακό κόσμο με σχετική ευκολία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καλούνται να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς να γνωρίζουν πώς να το κάνουν. Ταυτόχρονα, όπως θα σας πει και η Αντωνέλα αργότερα, η κυρία Κοτσόνη από την Intermediact, ούτε οι ίδιες οι πλατφόρμες είναι διαμορφωμένες φιλικά, ούτως ώστε να έχουν αυτή τη φιλική, ας πούμε, έτσι, προσβασιμότητα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Και έτσι αυτό το έργο έρχεται με κάποιες διαφορετικές δράσεις να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη. Είναι έτοιμο τον Δεκέμβριο του 2021, οπότε μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες να το δείτε, γιατί με μεγάλη μας χαρά θα το προβάλλουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και ενώ παράλληλα εργαζόμαστε, κυρίως η ομάδα της Intermediact, αλλά συνεργατικά με τη γνώση και την εξειδίκευση που προσφέρει η People Behind, σε ένα mobile app, μια εφαρμογή κινητής, μια εφαρμογή που θα μπορούν να κατεβάζουν όλοι όσοι θέλουν, όχι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, στο κινητό τους. Θα είναι απλή, προσβάσιμη, εύκολη, εύπεπτη, η οποία θα έχει ανάμεσα στα άλλα την καταστατική χάρτα δικαιωμάτων, δοσμένη με έναν εύκολο και ευανάγνωστο τρόπο, και μετά στη συνέχεια θα έχει και κάποια παιχνιδάκια για να δούμε αν κατανοήσαμε. Το φετινό Patras Code Camp πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλάμβανε 6 θεματικές ενότητες.